Γιώργος Πυρουνάκης ήταν ένας πραγματικά ανατρεπτικός ιερέας. Ο Κλήμης Πυρουνάκης είναι η ψυχή των σχολιών δεύτερης ευκαιρίας στις ελληνικές φυλακές. Η τρίτη γενιά, η Χρυσή Πυρουνάκη, είναι η δασκάλα που προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πιο βιωματικό, πιο δημιουργικό ελληνικό σχολείο. Και που ήταν στην Ελευσίνα τότε. Στην Ελευσίνα. Ναι. Και μετά γνώρισα και το γιο. Ερωτευτήκαμε. Κάναμε την αποκέντρωση και είχαμε καμπαρέ. Εδώ είμαι στο νηπιαγωγείο. Ο Κλήμης ήταν καθηγητής για 30 χρόνια και εγώ είμαι 33 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Παλιά ο χειρόνας μας ήταν εκεί πέρα. Εκεί που φιλοξενείτε τώρα ναι, την οικογένεια. Είχαμε ένα πρόγραμμα, είχα βάλει τέσσερις φυλακές στο γυμνάσιο Καπαραλίου. Ναι. Τις οποίες είχα κάνει να ανοίγουν το σχολείο το απόγευμα, να δίνουν μπάλες στα παιδιά. Μέναν μέσα στο σχολείο. Είχα βρει μια αποθήκη και τους είχα βάλει εκεί. Αυτό το πρόγραμμα άντεξε 2 χρόνια. Το να μένουν μέσα στο σχολείο. Ναι, οπότε και κάποια να στιγμή ένας αριστερός δήμαρχος έδωσε δημοσίευμα στην Ελευθερωτυπία ότι. Διευθυντής μετέτρεψε το σχολείο σε άντρο Αλβανών και με υποχρέωσε το Υπουργείο Εσωτερικών να τους απομακρύνω. Και μείναν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς σπίτι. Και μου είπανε, κύριε, μπορούμε να μείνουμε κάπου εκεί στο σπιτάκι, λέει, στον Αχυρώνα. Λέω, βγάλετε τα άχυρα, θα φτιάξουμε καινούργια Αχυρώνα. Και έφτιαξε ο Ηλίας στο σπιτάκι και μείνει εκεί. Και μένουν εκεί πέρα. Εδώ είναι παλιά εργαλεία που μου μαζέψει από τον κάμπο. Ναι. Λογικά, και στο βάθος φαίνεται το σημείο απόθεσης της κοπριάς. Εδώ είναι η περσινή κοπριά και εκείνη η φετινή. Και τι κάνετε εδώ την δηλαδή. Την κοσκινίζουμε και τη βάζουμε στα δέντρα. Και γιατί ήρθατε εδώ. Η εκπλήρωση ενός παιδικού ονείρου. Να φύγετε από την Αθήνα και να έρθετε φύγω. Στην... Το πατρικό μας είναι Πατησίων 190. Και ήθελα πάντα να ζήσω σε επαρχία. Με διορίσαν στο Καπαρέλι και αποφάσισα να μείνω. Τη δεκαετία του 80 που όλοι θέλανε να πάνε στην Αθήνα, εσείς μιλάγατε... Ναι, αντίστροφη μέτρηση, πάντα. Είναι και ίδιο του χαρακτήρα μας αυτό. Το σπίτι αυτό το έχετε χτίσει κυριολεκτικά με τα χέρια σας και η γυναίκα σας. Ναι, κατασκευή είναι, ναι. Βαρύ να είναι πατέρα σας, ο πατήρ ναι. Γεώργιος. Εγώ δεν το νιώθω έτσι. Ήταν έναν άνθρωπο που ήταν πάντα ανήσυχος. Πάντα ονειρευόταν ότι η επόμενη μέρα θα είναι διαφορετική η ελπιδοφόρα. Στο σπίτι ήταν πάντα φιλικός και επικοινωνιακός. Ερωτευμένος με τη μάνα μου τη Χρυσή. Ήταν εγώ ερωτευμένος. Ναι, μονίμως. Πολλά δηλαδή εγώ, μέχρι τα θυμάμαι, γεράματα ήταν ερωτευμένος. Ναι, τον θυμάμαι ότι έφευγε το πρωί και τη φυλαγή. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Και στην επέτειο του γάμου πάντα της έφερνε ζουμπούλια. Μοναδικό αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και... Ήταν ερωτικός ο Πυρουνάκης, σε όλα του. Ερωτικός, αντισυμβατικός, επαναστάτης. Και εδώ η εγγονή φαίνεται ότι έχει πάρει εντάξει, ακριβώς... επηρεασμένη από όλο το πλαίσιο. Το μικρόβιο δηλαδή φαίνεται, το αντισυμβατικό ναι. Και το επαναστατικό. Ναι. Εντάξει, του παππού της το έχει. Έτσι φαίνεται, αλλά είναι αληθινός. Είναι αληθινός ο Πυρουνάκης, είναι αληθινή η Χρυσή. Αυτό είναι το μυστικό. Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι η όμικρον ωμέγα. Θα μπορούσαμε να πούμε η λογική και το συναίσθημα. Θα μπορούσαμε να πούμε στα πλαίσια του σχολείου, γιατί στο σχολείο έγινε η πράξη, η ολοκλήρωσή του, η επιστήμη και η τέχνη.
Καταρχήν να πούμε ότι είναι μία μέθοδος διδασκαλίας η οποία είναι στα πλαίσια, είναι απόλυτα συμβατή με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. Επί της ουσίας, τι κάνει αυτή η μέθοδος στις τάξεις τις οποίες εσύ διδάσκεις? Είμαστε επηρεασμένοι από τα καινούργια ρεύματα, τα παιδαγωγικά, και λειτουργούμε μαθητοκεντρικά. Δηλαδή, στο κέντρο της τάξης δεν είναι ο δάσκαλος, αλλά είναι το παιδί. Ο δάσκαλος είναι περισσότερο εμψυχωτής στους στόχους που βάζουμε. Αυτός λοιπόν ο ανεμόμυλος είναι το όμικρον. Και εδώ μπροστά λέμε στα παιδιά ότι είναι το ωμέγα. Το όμικρον βλέπω είναι φιλολογία, ιστορία φυσική, μαθηματικά, γεωγραφία, αθλητισμός, διατροφή, φιλοσοφία, άρα είναι τα λίγο πιο επιστημονικά. Και μπροστά? Και μπροστά είναι τα ωμέγα, δηλαδή είναι τα πιο βιωματικά. Ας πούμε... μουσική, εικόνα, θέατρο, χορός... Οπότε συνδυασμός αυτών των δύο. Κάνουμε δηλαδή βιωματικό το μάθημα, ώστε να είναι ευχάριστο. Και τα παιδιά να μαθαίνουν τα ομικρόν, δηλαδή την ουσία της, της επιστήμης ή του στόχου που θέλουμε να δώσουμε, μαζί με πιο ευχάριστους τρόπους. Σειρές Καλαβρίτων στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Βασίλη, ένα μονοθέσιο σχολείο. 7 παιδιά και μια δασκάλα. Η δασκάλα εσύ, όπου εφάρμοσες και είδες εκεί πέρα ότι αυτό που τόσο καιρό σκεφτόσουν και προσπαθούσες και δούλευες, το είδες πλέον ότι έχει αποτελέσματα. Ήταν ένα όνειρο αυτά τα 2 χρόνια για μένα. Για τους περισσότερους συναδέλφους μου αυτό το μέρος μπορεί να ήταν μια απομόνωση, αλλά σε αυτό το κλεισμένο από βουνά μικρό σχολιάκι γίναμε μια οικογένεια. Και αυτό ακριβώς το συναισθηματικό κλίμα, γιατί η όμικρον ωμέγα, να μην ξεχνάμε ότι βασίζεται στη θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης, που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη. Αυτό λοιπόν μεταμόρφωσε όλους μας, και τα παιδιά και εμένα. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me.